εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ανδρέου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλη. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την υπόθεση του Ρηφηβή στη Λάρνακα. Δεν είμαστε και πολύ μαθημένοι στην Κύπρο για τέτοιου είδους ληστείες, όπως αποκαλούνται Ρηφηβοί. Περάσαν από το ταβάνι, από τρύπα που είχαν ανοίξει άλλοι διαρρήκτες. Λίγο, ναι. Εγώ μπερδεύτηκα λιγάκι. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία, κύριε Δημητρόπουλε, έχει καταγγελθεί κοντά μας την Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5 το πρωί, ότι σε συγκεκριμένο χρυσοχοΐο στη Λάρνακα, γύρω στις 3.30, είχε το σύστημα συναγερμού. Ενημερωθήκαμε από τον ίδιο τον παραπονούμενο, μεταβήκαμε στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι άγνωστα πρόσωπα, συγκεκριμένα δύο άγνωστα πρόσωπα, είχαν εισέλθει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από το ταβάνι, από μια τρύπα η οποία υπήρχε από προηγουμένως, από κάποιους μήνες προηγουμένως, και υπήρχε εκεί, έκανε κάποιες διορθώσεις ο ιδιοκτήτης φυσικά. Αυτή η τρύπα, αγαπητέ κύριε Ανδρέου, ήταν από απόπειρα αλληλιστίας. Ναι, ήταν απόπειρα διάρρηξης που φαίνεται να έγινε τον Μάιο του 2004. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε στην κατοχή μας κάποια κλειστά κυκλώματα στα οποία φαίνονται κινήσεις των δραστών. Ενδεχομένως σήμερα να δώσουμε και στη δημοσίευση κάποιες φωτογραφίες μετά που έχουμε επεξεργαστεί κάποια κυκλώματα ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους δράστες. Δυστυχώς όταν εισήλθαν μέσα είχαν πάρει διάφορα κοσμήματα τα οποία βρίσκονταν στο χρυσοχοΐο και εγκατέλειψαν το σημείο. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή, έγιναν από την πρώτη στιγμή διάφορες εξετάσεις στη σκηνή, έχουν παραλυφθεί κάποια τεκμήρια. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους δράστες, κύριε Δημητρόπουλε. Μάλιστα. Να πάμε στη Λεμεσό, σε αυτό το τροχαίο με θύμα ένα 16χρονο παλικαράκι. Έχει εξαφανιστεί η μοτοσικλέτα από τη σκηνή του δυστυχήματος. Ναι. Και εδώ συγκεκριμένα έγινε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν και τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας ότι η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε 16,5 χρονών ανήλικος στην οδό Αμοχώστου του, στην περιοχή των Πολεμιδιών, κατά από συνθήκες που διερευνώνται φαίνεται να παρεξέκλεινε της πορείας του, να ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, να προσέκρουσε αρχικά σε πάσαλο πινακίδας τροχέας και στη συνέχεια σε δέντρο όπου και ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Φαίνεται όμως ότι από τις εξετάσεις που έγιναν ότι δεν έχει εντοπιστεί μοτοσυκλέτα, φαίνεται να μετακινήθηκε σε άγνωστο μέρος και αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, καταβάλλονται προσπάθειες για να την εντοπίσουμε. Έχουμε δώσει και μια έκκληση αν οποιοδήποτε είδε οτιδήποτε, είστε στην αντίληψη ότι οτιδήποτε να επικοινωνήσει με την αστυνομία, να δώσει οποιασδήποτε πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην διερεύνηση της υπόθεσης. Έγινε νεκροτομή στη σωρό του 16χρονου και συνεχίζεται η διερεύνηση. Αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Είναι οι συνθήκες, αλλά και να εντοπίσουμε την μοτοσυκλέτα, η οποία είναι βασικό στοιχείο στη διερεύνηση της νέας. Πάντως, αυτή την εφαρμογή, αγαπητέ κύριε Χρήστο Ανδρέου, την εφαρμογή TikTok, όπως λέγεται αυτό το πράγμα, κυκλοφορεί η φωτογραφία της μοτοσυκλέτας, η οποία είναι διαλυμένη. Κάποιος την έχει κάνει εξαρτήματα. Ναι. Είναι στην αντίληψη μας κάποια δεδομένα, κάποιες αναρτήσεις. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε μαρτυρίες ώστε να καταλήξουμε στη μοτοσυκλέτα. Κύριε Δημητρόπουλε, έχω πει και προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να εντοπίσουμε τη μοτοσυκλέτα για να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα επεισόδιο που έγινε έξω από τζαμί στην Πάφο με τραυματισμούς. Τι ακριβώς είναι μεταξύ αλλοδαπών η ιστορία αυτή? Ναι, φαίνεται είναι μεταξύ αλλοδαπών. Το περιστατικό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου έξω από συγκεκριμένο τέμενος. Φαίνεται ότι αριθμός προσώπων είχαν επιτεθεί σε ένα πατέρα με τα παιδιά του, υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μαρτυρία εναντίον ενός 51χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε και τέθηκε υποκράτηση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκράτηση με διάταγμα δικαστηρίου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και τα άλλα πρόσωπα τα οποία είναι εμπλεκόμενα, καθώς επίσης και τα κίνητρα πίσω από αυτή την επίθεση που δέχτηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα κάτι τελευταίο, μας είπαν τώρα ότι είχε ένα τροχαίο το πρωί εκεί στην Κακοπετρία παρά τον Κουτραφά. Ναι. Ξέρουμε κάτι. Γύρω στις 6 σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 6 παρά 5 φαίνεται ότι μια δική σύγκρουση, φαίνεται να μπλέκονται δύο οχήματα στην περιοχή, στο δρόμο Ευρύχου Αστρομετρίτη, στην περιοχή Ατσά.
Γίνεται εκπομπή τροχιάς κίνησης από την αστυνομία και καλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί. Φαίνεται ότι χρειάστηκε, έχει απεγκλωβιστεί ένα πρόσωπο από τα δύο αυτά οχήματα και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο. Διερευνάται το όλο περιστατικό. Το σημαντικό όμως είναι να γνωρίζει ο κόσμος ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Θα πρέπει να είναι προσεκτικό και να παγκούς τις οδηγίες των μελών της αστυνομίας που βρίσκονται εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο φίλτατος ο Κλάνθος ο Νικολαίδης. Έχουμε πολλά να